Κύριο Ιησού Χριστού, μέσα στο Άγιο Δωδεκαήμερο, αγαπητοί μου αδελφοί, ζούμε και μια ακόμη φορά αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Γινόμαστε κοινωνοί του μυστηρίου της Αρκώσεως Παρουσίας τη Ραϊφή, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Λόγου του Θεού ανάμεσά μας. Ξαναπερνά μέσα από τα μάτια μας όλη αυτή η ιερή ιστορία που ξεκινά από τη Βηθλέμ, όπου ο Χριστός μας γεννάται ενήπιον στη Πάρνη. Δέχεται τους αγγέλους για να τον υμνήσουν, τους ποιμένες και τους μάγους για να τον προσκυνήσουν, την κτήση ολόκληρη για να τον υποδεχθεί, και Πάρνη, όπως θα δούμε σε λίγες μέρες, όχθες του Ιορδάνη, για να βαπτίσει από τον πρόδρομο Ιωάννη, αλλά και να ακουστεί για πρώτη φορά η πατρική φωνή που θα μαρτυρήσει για τον Υιόν του. Αυτά δεν γίνονται βέβαια τυχαία. Ο Ιησούς επεσκέπτεται τον κόσμο μας για να συνομιλήσει μαζί του, για να τον εγκατρέψει, να τον παρηγορήσει, να του δείξει που έσπαρε, πώς μπορεί να πάρει δύναμη από τη θεϊκή παρουσία, πώς εν τέλει μπορεί να νικήσει τον έσκατον εχθρό του, τον θάνατο. Ο Χριστός μας έρχεται στη γη για να κάνει μια καινούργια αρχή με τον πεσμένο και επικραμμένο από την αμαρτία άνθρωπο, να γράψουν μαζί Χριστός και ανθρωπότητα ένα καινούργιο Ευαγγέλιο, όπου Ευαγγέλιο εκτός από ένα χαρμόσυνο μήνυμα θα σημαίνει και ένα καινούργιο τρόπο ζωής. Πραγματικά χαρούμενος, αφού αυτή η καινούργια ζωή που ο Ιησούς Χριστός παίρνει δεν θα υπόκειται ούτε στη φορά της αρρώπιας, ούτε στον εξαρτηρισμό του θανάτου. Αυτή είναι η αρχή για την οποία μας μιλά σήμερα ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Είναι μια αρχή που ευτυχώς και μας μέχει τέλος. Είναι μια αρχή που ξεκίνησε στο σπίτιο της Βηθλέμ. Θα διασταυρωθεί πάνω στο Γολγοθά, αλλά το τέλος αυτού του δρόμου είναι η Βασιλεία των Ουρανών, κατά την οποία θα ζούμε αιωνίως μέσα στην δόξα του Ναστημένου Ιησού. Αυτός όμως ο δρόμος στον οποίο αναφερθήκαμε εκτός από τον μεγάλο αρχιτέκτονα, τον Ιησού Χριστό, χρειάζεται για να ετοιμαστεί και τους κατάλληλους εργάτες, τους ανθρώπους εκείνους δηλαδή που μέσα στο διάβα των αιώνων θα κοπιάσουν, θα αγωνιστούν και θα πονέσουν για αυτό το έργο. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Μάρκος που αναφέρεται και μας υπενθυμίζει ένα τέτοιο πρόσωπο που έδωσε ακόμα και τη ζωή του για να ανοιχτεί ο καινούργιος αυτός δρόμος. Αναφερόμαστε στον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, αυτός ο κήρυκας της μετανοίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο υπνοδός, δεν δίσταται να δώσει όλη την ενεργικότητα για να προετοιμάσει το έργο του Χριστού μας. Ένας άνθρωπος μυστευτής που ζει στο περιθώριο των κοσμικών κοινωνικών συνθήκων της εποχής του, γίνεται ο δείκτης του δρόμου που πρέπει κανείς να προωθήσει. Δύο πράγματα κάνει ο Ιωάννης στην έρημο. Βαπτίζει τους ανθρώπους τον Ιορδάνη και τους ζητάνε να μετανοήσουν. Από τη μια τους προετοιμάσει και τους εξοικειώνει και το καινούργιο μυστηριακό κάλεσμα που θα απευθύνει ο Ιησούς για την καινούργια μυστηριακή ζωή που εκείνος θα θεσμοθετήσει, και απ' την άλλη τους τονίζει ότι το φαμί είναι η μετάνοια, η αλλαγή του νόου να αγγίσει ο άνθρωπος, αποφεύγοντας την αμαρτία, να σκέπτεται και να πράττει τα του Θεού. Ο κόσμος που έχει ανάγκη πραγματική να ελπίσει και να πιστέψει, να βρει παρηγοριά και δύναμη, τρέχει προς τον Άγιον Ιωάννη που δεν φύδεται δυνάμεων, για να τον ενισχύσει. Οι ψυχές των ανθρώπων κοντά του ηρεμούν, γαλινεύουν και θερμαίνονται. Πολλοί βαπτίζονται, εξαγνίζονται, φανερώνουν τα μύχια της ψυχής τους.
πράξεις που ίσως θα ήθελα να μην γίνουν ποτέ γνωστές, αλλά όμως απ' να άλλη βλέπουν ότι αυτές τους εμποδίζουν να γίνουν κοινωνία αυτού του μεγαλύτερου και σπουδαιότερου που έρχεται και που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Προετοιμάζεται ο κόσμος έτσι και αναμένει το ανώτερο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος που θα προσφέρει ο Χριστός. Καθαρίζει, θα λέγαμε, ο Ιωάννης το μάρμαρο, το καλό μέρος της ψυχής του ανθρώπου από τα διάφορα χώματα και στίγματα και το προσφέρει στον γρίπτη Χριστό για να πλάσει με τα εργαλεία του Αγίου Πνεύματος γλυπτά που θα γευθούν τη χαρά της Αθανασίας. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία ξεκινάει από το να είναι καθαρός, το να φτάσει να είναι Άγιος, να συνδεθεί με το Θεό και να γευτεί τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αδελφοί μου, ετοιμάσατε την οδό Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού, ετοιμάσατε το δρόμο του Κυρίου, ισιώστε κάθε στροφή του. Ο προφητικός αυτός λόγος μας υποδεικνύει ότι αυτή η πορεία, αυτός ο δρόμος με το τόσο ωραίο προορισμό στην αγκαλιά της Βασιλείας των Ουρανών, χρειάζεται εμάς συνεργούς για να μείνει ανοιχτός. Απ' τη μια ο καθένα μας μπορεί να προσπαθεί να καθαρίσει την ψυχή του από το κουβάρι των αμαρτιών του και να μετανοεί αν ξεστράτησε για τα λάθη του. Από την άλλη, μπορούμε να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας που βρίσκουν αυτόν τον δεσποτικό δρόμο με το να γινόμαστε εμείς οδοδείκτες ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, ο οποίος σε αυτή τη διακονία μας στο χώρο της Εκκλησίας θα είναι και πρότυπο αλλά και συναντιλήπτορας, καλώντας μας πάντοτε να τον μιμηθούμε και στην καθαρότητα και στην ασκητικότητα του βίου, αλλά και στην αγωνιστικότητα του κηρύγματος. Μετά το Θεό.